σε πλήρη ετοιμότητα η ΕΜΑΚ ώστε να αντιμετωπίσει κάθε τι που μπορεί να προκύψει και να απαιτήσει την επέμβασή της. Σύμφωνα με το διοικητή, η ετοιμότητα της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων είναι αυξημένη, ενώ συνεχής είναι και η εκπαίδευση κυρίως μέσω των προγραμμάτων που διενεργούνται και που στόχο έχουν την κατάρτιση των μελών της ΕΜΑΚ και την εκπαίδευσή τους. Η Ήπειρος είναι μια δύσκολη περιοχή με πολλούς ορεινούς όγκους, κακοτράχαλα σημεία, χαράδρες, ποτάμια και όλα αυτά απαιτούν εγρήγορση και εκπαίδευση. Υπογράμμισε λοιπόν ότι η εκπαίδευση της ΕΜΑΚ είναι υψηλή και υποστήριξε ότι στόχος τους είναι η άμεση επέμβαση όταν κληθούν παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Για τέτοιου είδους ειδικά συμβάντα, ναι, πραγματικά καλούμαστε εμείς. Είμαστε σε ετοιμότητα, κατέχουμε εξειδικευμένο εξοπλισμό και αυτός είναι που μας δίνει τη δυνατότητα να επεμβαίνουμε σε τέτοια ειδικά συμβάντα. Η εκπαίδευση παίζει επίσης ένα πολύ σημαντικό ρόλο και που νομίζω ότι είναι συνεχιζόμενη στην πυροσβεστική. Είναι συνεχιζόμενη. Έχουμε βρει σύμμαχο εδώ και 2 χρόνια το ΚΕΚ του ΟΑΕΔ. Έχουμε προχωρήσει εκπαιδεύσεις και σε διάσωση σε ορμητικά νερά και βρισκόμαστε σε εξέλιξη εκπαίδευση για διάσωση σε φαράγγια. Είναι... Σημαντικό είναι το ανθρώπινο δυναμικό ουσιαστικά όμως για να μπορέσετε να επέμβετε, κύριε Μπαλατσέ, και όλος ο εξοπλισμός. Είστε σε καλή κατάσταση σήμερα σε όλα αυτά τα δύο? Βρισκόμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν στο παρελθόν και αυτό, όπως είπα, οφείλεται και στο ότι ο φορέας που ονομάζεται ΟΑΕΔ έδειξε ενδιαφέρον να μας στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Η Ήπειρος είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή. Το αναφέρατε κι εσείς. Φαράγγια, ποτάμια, γενικά μη προσβάσιμη, να το πω έτσι απλά. Ορεινή όγκη μεγάλη. Ναι, εδώ ζούμε, γνωρίζουμε τις δυσκολίες της περιοχής. Γι' αυτό και η εκπαίδευσή μας δεν είναι μόνο για να λέμε ότι κάνουμε εκπαίδευση, είναι στοχευμένη για τέτοιου είδους συμβάντα.